Καλησπέρα, τσεκτεκνάω ο Κώστας εδώ, σήμερα έχω κάτι το οποίο το περίμενα αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το υπέρτατο value σε καμία περίπτωση, υπάρχουν σίγουρα πολύ καλύτερα tablet όσον αφορά το value, είναι το Xiaomi Mi Pad 3 το οποίο είναι νομίζω αν δεν κάνω λάθος το 7,9 το μοντέλο. Το συγκεκριμένο μου το έστειλε το GearBest να το τσεκάρω, να δω αν δουλεύει, να δω πώς είναι, εντυπώσει, να κάνω το unboxing και το review κάποια στιγμή. Μπροστά θα δείτε τώρα το unboxing και ένα γρήγορο setup. Ε, να το δω, υπάρχουν δύο μοντέλα, το 10 και το 7,9. Το 10 κυκλοφόρησε από ό,τι είδα για ελάχιστο καιρό και είχε μέσα. Ήταν, αυτό ήταν τούμπανο, αν και πιο ακριβό, είχε μέσα. Windows 10, μπαταρία η οποία πήγαινε στο Θεό, κάμερα 16 πίσω και αρκετά μεγάλη RAM, χωρητικότητα 64 αν δεν κάνω λάθος. Γενικά, είχε πάρα πολύ καλά specs. το συγκεκριμένο που θα δούμε. Μου έκανε μια αντίπωση ότι γράφει πάνω στο κουτί 10,2 inches. Εγώ 7,9 ήξερα ότι θα έρθει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι 7,9 ή 10,2. Το κουτί είναι αρκετά μεγαλούτσικο, θα το δούμε. Λογικά είναι το 7,9 πιστεύω. Τέλος πάντων, το 7.9 κυκλοφορεί με Android, έχει 64GB σκληρό τετραπύρινο επεξεργαστή, η CPU του είναι το MTK 8176, έχει η Retina Display, η οποία είναι, φτάνει σε ανάλυση 2048 επί 1536. Έχει αρκετά μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό λόγω του μεγέθου, επειδή είναι 7,9 inches, έχει μεγαλύτερο pixel density, οπότε είναι πιο όμορφη η οθόνη από το δεκάρι σίγουρα. Η μπαταρία του είναι τεράστια, 6600 mAh. Λέει ότι φτάνει γύρω στις 12 ώρες να παίζει βίντεο. Φορτίζει γύρω στις 3 με 4 ώρες. Γενικά είναι αρκετά όμορφο. Είναι τραπύρινο, αν δεν κάνω. Βασικά είναι εξαπύρινο τώρα που το βλέπω λίγο ξανά. Έχει dual core και quad core, δηλαδή 4 συν 2. Τουλάχιστον έτσι όπω βλέπω στα χαρακτηριστικά του. 13 άρα κάμερα πίσω, 5 μπροστά. Τάιψε. Έχει jack για ακουστικά. Αρκετά καλό. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπάρχουν και πιο δυνατά με 100 ευρώ πιο λίγα από αυτό. Ε, αλλά μου το στείλανε να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα γιατί ήθελα να το δω, μ' άρεσε το σχέδιο, μ' άρεσε η γραμμή. Πάμε όμως να το δούμε, έρχεται σε αυτό εδώ το κουτί. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε σχετικά γρήγορα, γύρω στις 20 μέρες από τότε που μου είπαν ότι θα το στέλνανε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κουτί αυτό παρά είναι καλά σφραγισμένο, Και αναγκαστικά θα το χαλάσω Αλλά δεν πειράζει Γι' αυτό είναι κανάλι unboxing ούτως ή άλλως τέλος. Το εφτάρι είναι ναι Και τι γράφει τώρα 10,2 δεν μπορώ να καταλάβω <laughs> Τέλος πάντων πάμε να δούμε Δεν μεταξύ θα πρέπει να ακούγεται επική μουσική Wow. Πέρα του ότι έχω γεμίσει ζελατίνε, οι οποίε ενδια... μάλλον και δεν μα ενδιαφέρουν, 4 GB RAM, 64 GB εσωτερικό χώρο. Καθαρό Android. Ε, μία σύμβουλη. Όσοι το έχω πει πολλέ φορέ, όσοι παίρνετε με δύο λειτουργικά tablet, πάρτε από 64 και πάνω χωρητικότητα. Ποτέ μην πάρετε δύο λειτουργικά και 32 GB. Δεν θα σα φτάσει με τίποτα. Ε, αυτό είναι καθαρό Android. Οπότε το 64 GB χωρητικότητα που έχει, τα 64 GB χωρητικότητα που έχει είναι overkill, τουλάχιστον για μένα. Δεν ξέρω αν παίρνει SD βέβαια, είναι η αλήθεια ότι αυτό δεν το τσέκαρα. Θα το δούμε κιόλα, αλλά δεν νομίζω. Ελπίζω να παίρνει SD, αλλά δεν νομίζω να παίρνει SD. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει όχι. Θα σα πω αμέσω. Στα χαρακτηριστικά του δεν βλέπω ότι παίρνει SD, το οποίο το πάει λίγο πίσω. Η αλήθεια να σα είπα ότι με λιγότερα λεφτά μπορείτε να βρείτε καλύτερα μοντέλα. Αυτό είναι πιο πολύ αισθητική. Και κα... κακώ κατά μία, αλλά η Xiaomi αρχίζει και χτυπάει τι τιμέ. Ε, το συγκεκριμένο είναι πιο ακριβό από πολλά στον ανταγωνισμό, αλλά τουλάχιστον να το δούμε. Είμαι περίεργο να δω κι εγώ τι και πώ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Η οθόνη, η οποία η αλήθεια είναι να σας δείξω και εσά, έρχεται με κάποια περίεργα λευκά σημάδια. Επίσης να είναι screen protector από πάνω, παίζει να έχει, έχει screen protector γιατί άμα είναι πάνω στην οθόνη αυτά τα σημάδια. Υποθέτω ότι κάποιο το άνοιξε και το τσέκαρε πρώτα, αρκετά ελαφρύ, 7,9 inches. Ε, έχετε δει το δεκάρι το τάμπλετ που άνοιξα στο κανάλι της προάλλες το οποίο είναι υπέροχο Όσο περνάω καιρό το αγαπάω όλο και περισσότερο, αλλά δεν με βολεύει γιατί είναι βαρύ στο χέρι. Γι' αυτό και αυτό πιστεύω ότι θα με βολεύει καλύτερα να διαβάζω PDF και διάφορα e-book. Νομίζω η οθόνη έχει το σχήμα ακριβώ όσο πρέπει. Λοιπόν, πάμε όμω να δούμε πρώτα τι έχει το κουτί και μετά να εστιάσουμε στο tablet. Λοιπόν, μέσα βλέπουμε το φορτιστή του, ο οποίο είναι στα 2 Ampere ταχυφορτιστή, αλλά με κινέζικη μπρίζα μπροστά. Εντάξει, κομβέρτορε έχω, έχω και άλλου. Έχουμε το καλώδιο, το οποίο όπω βλέπετε προσπάθησαν να το τυλίξουν όπω τα καλώδια τη Apple, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δυστυχώ κάποιο εκεί δεν είναι τόσο μερακλή. Αρκετά όμορφο, Type C, γρήγορη φόρτιση σε USB. Επίσης μέσα έχει το manual το οποίο είναι στα κινέζικα, η αλήθεια είναι Ελπίζω να μην είναι καιρό μόλι τα κινέζικα, Μπορώ να το αλλάξω, σίγουρα αλλάζει η γλώσσα, απλά θέλει λίγο δουλίτσα. Κάτι άλλο, από εδώ, αυτό φαίνεται ότι βγαίνει, αλλά δεν έχει κάτι. Αυτά όλα δεν έχουν κάτι άλλο, εντάξει, αυτό ήταν το κουτί. Και πάμε στο tablet, αυτό καθε αυτό. Βλέπετε τα σημάδια μπροστά, Ευτυχώ έχει screen protector, οπότε είμαστε κομπλέ νομίζω, πιστεύω. Ε, από την αριστερή πλευρά δεν έχει κάτι. Από την κάτω πλευρά είναι η υποδοχή Type-C, βλέπετε, δύο βίδες που συγκρατούν το σασί. Από την δεξιά πλευρά έχουμε τα Volume Up, Volume Down, σκληρά κουμπιά. Από πάνω έχουμε το Audio Jack. Από την πίσω πλευρά βλέπουμε την μία κάμερα, η οποία έχει χαρτάκι προστατευτικό. Έχουμε γενικά πληροφορίες για τη συσκευή και δύο speakers. Μπροστά έχουμε την κάμερα και μια λιχνία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, απλό. Και πάμε να το ανοίξουμε να δούμε αν έχει καθόλου μπαταρία. Τώρα τελευταίες συσκευέ έρχονται άδειε. Ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία μέσα. Έχει. Γενικά σας είπα το συγκεκριμένο το θεωρώ το μέγεθος τουλάχιστον αρκετά καλό για να διαβάζεις pdf και να χρησιμοποιήσει για δουλειά κυρίω ανάγνωση και CBR. Αυτή είναι η δουλειά που χρησιμοποιώ στα tablet. Να διαβάζω PDF για τη δουλειά μου και αρκετά γρήγορο, από τα πιο γρήγορα. Και ναι, και να διαβάζω και comic book τα οποία είναι τρομερά σε tablet. Η οθόνη του είναι αρκετά όμορφη, αν και σκοτεινή θα έλεγα. Swipe. Για κάποιο λόγο με βγάζει συνέχεια στην κάμερα. Έχει το μη το 8 από όσο ξέρω. Female for English turn on to find device. Οκ, okay, οκ. Okay. Τι δεν βλέπω. Swipe to unlock. Ωραία. Και ανοίγει η κάμερα. Δεν ξέρω τι ρυθμίσεις έκανε ο... Α! Μάλιστα. Αν δεν το ναι. Τελικά από ό,τι φαίνεται προ τα δω ανοίγει η κάμερα, προ τα κάτω ανοίγει το τάμπλετ. Ωραία, μετά από μία ώρα προσπαθούσα και βγάζω φωτογραφίε στον εαυτό μου. Παρεμπιπτόντω η κάμερα η μπροστινή είναι όλα τα λεφτά. Ε, πάμε να δούμε, έχει Play Store, κάμερα. Ας, α, α δούμε λίγο τι κάμερε, ευκαιρία είναι. Όπω βλέπετε, αρκετά... είναι αρκετά καλή μπροστά η κάμερα. Η πίσω είναι κατά είναι καλύτερη, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ωραία. <ΣΣΣΣ> θυμίζει αρκετά την κάμερα του κινητού του Xiaomi Redmi. Βλέπετε, βλέπετε και το setup με εδώ πέρα. Ωραία, πάμε πίσω. Ε, αρκετά καλή ποιότητα, αρκετά γρήγορο, δεν έχει πολλά πράγματα. Κάτι το οποίο το αγαπάω σε αυτή τη σειρά ε, της Xiaomi, είτε πρόκειται για τα κινητά, είτε για τα tablet Είναι αρκετά απλοϊκά, αρκετά καθαρό το interface. Έχει απλά τα στοιχειώδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ρουταρισμένο ή όχι. Είναι δεν είναι θα σας γελάσω ε, Φαίνεται αρκετά γρήγορο πάντως Έχει το Play Store Το Gallery Να δούμε τώρα έβγαλα κάποιες φωτογραφίες Μην γελάστε αλλά ναι Χαλιά Χαλιά Α αυτή τρώγεται Anyway αρκετά καλές μπροστά φωτογραφίες Θα έλεγα Google Mail Δεν ξέρω μ' αρέσει Μ' αρέσει γιατί είναι απλά καθαρό Καθαρό στο so the πάει. Μπορούμε να συνδεθούμε ξαναλέω στο Play Store. Ας το συνδέσω όμως δύο λεπτάκια. Ας το συνδέσω δύο λεπτάκια για να δούμε και τι γίνεται στο Wi-Fi. Να δούμε σε αναπαραγωγή. Λοιπόν, να σα πω λίγο, <laughs> γιατί το... στην αρχή λίγο μέχρι να το νιώσω και εγώ και να το κάνω, είχε ένα θέμα στην αρχή λίγο να συνδεθεί. Ε... Μπορώ να πω ότι εντάξει όλα κομπλέ με το ίντερνετ Το έκλεισα το ξανά, έκλεισα και ένα restart, ένιωσε τη ζωή του Λίγο στην αρχή με ανησύχησε αλλά όλα κομπλέ Να κατεβάσω το YouTube app θέλω Για να δούμε λίγο την οθόνη, αν αξίζει ή όχι και γιατί και πως Η ταχύτητά του στο ίντερνετ είναι αρκετά γρήγορη από ό,τι βλέπω τώρα που έχει συνδεθεί. Ε, από πίσω νιώθω από το αλουμίνιο ένα ζέσταμα, αλλά είναι ανεπαίσθητο, δεν επηρεάζει καθόλου τη συσκευή. Ε, νιώθω ότι η πλάτη του ψηλό ζεσταίνεται, αλλά όχι τόσο πολύ, αλλά είναι αρκετά ζεστή. Α ανοίξουμε. Γρήγορα κατέβηκε, γρήγορα εγκαταστάθηκε. Το καλό του μεγάλου χώρου εξαπύρινος επεξεργαστής ταχύτητα εκτός από το χώρο. Ε, Πάμε όμως πριν, ας το βγάλω αυτό Ξέρω ότι όλοι αυτό περιμένετε πλάκα πλάκα Η οθόνη του μπορώ να πω ότι είναι όλα τα λεφτά Αν μπορείτε να πάρετε μία γεύση του πως είναι η οθόνη Προσπαθήσω να τη φέρω πιο καλά γίνεται ε, Έχει περιστροφή ωραία, πάμε να βρούμε λίγο Check the now, να δούμε και πόσο γρήγορα Α, πρώτο, πρώτο, μπράβο ε, πάμε να δούμε στα playlist είναι smooth, είναι πολύ όμορφη η οθόνη του. Ας πάμε λίγο στο κανάλι. Σχετικά καλό που φαίνεται μέχρι τώρα, γρήγορο. Και πάμε να δούμε λίγο κλασικά gameplay για να δούμε και τα χρώματα και το ηχείο. Σήμερα θα βάλω... Βασικά θα βάλω πάλι το Trine γιατί είναι εντυπωσιακά τα χρώματα. Φαίνεται αρκετά όμορφη η οθόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφη η οθόνη του. Να δούμε και σε τι ανάλυση παίζει. 720 λέει εδώ πέρα. Δεν θέλω VR, παιδί μου. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα. Quality 1080p.

ότι μπορεί να ένα Σε γενικέ γραμμέ η οθόνη έχει αρκετά σκούρα χρώματα, έχει αρκετά καλό contrast, αλλά θέλω να δω μια και είναι 2K από ό,τι βλέπω η οθόνη, εάν μπορούμε να δούμε 2K βίντεο. Ας δούμε κάποιο footage. Ωραία. Λοιπόν, το footage που βλέπετε είναι 1440 PDUK και 60 frames per second. Για να δούμε. Το ηχείο του σε αυτό το βίντεο δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά πριν στο δικό μου το βίντεο ήταν αρκετά δυνατό, οπότε τα χρώματα, δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε εσείς, εγώ που τα βλέπω είναι wow. Βασικά η οθόνη είναι το κάτι άλλο. Wow. Πες να είναι το πιο crisp βίντεο που έχω δει. Είναι το κινητό μου βίντεο οκ okay, η οθόνη. Αλλά είναι πολύ πιο μικρή από αυτό. Οκ. Okay. Απλά... Wow. Απλά απίθανο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι το κάτι άλλο τουλάχιστον όπως το βλέπω. Γενικά, εν συντομία, μπορώ να πω ότι φαίνεται όμορφο, φαίνεται συμπαγές. Παρήγγυλα μία θήκη έρχεται κάποια στιγμή σε καμιά κοσαριά μέρες, θα είναι εδώ. Προσπαθεί να μιμηθεί αρκετά και φαίνεται από το σχήμα, φαίνεται από όλα το iPad το Mini. Αλλά μπορώ να πω και ξέχασα να βγάλω την κάμερα, την πίσω, το αυτοκόλλητο. Και λέω και εγώ γιατί δεν είναι τεχνικό δεν να αποπίσω. Τέλο πάντων, προσπαθεί να μιμηθεί αρκετά το iPad το 3. Όχι, προσπαθεί, το μιμείται αρκετά. Αλλά είναι πανέμορφο και γενικά είναι αρκετά γρήγορο. Το Swift και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνηθίσει. Κάποιοι του βολεύει, κάποιο, όχι. Εγώ ακόμα δεν το έχω δουλέψει αρκετά, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη σε αυτό. Ε, να το πάρετε ή όχι. Σίγουρα το μεγάλο μείον για μένα, αν όχι. Ωραία, χίλια δυο καλά. Εντάξει, η οθόνη είναι μικρή, είναι ελαφρή, τόσο ήθελα να είναι. Είναι μεταλλικό από πίσω. είναι αρκετά όμορφη η ποιότητα κατασκευή, γρήγορο. Το μόνο μεγάλο αρνητικό που έχει είναι ότι δεν μπορείτε να βάλετε δικό σας, δική σα SD να πάει να μεγαλώσει το μέγεθο. Που το θεωρώ αρκετά μεγάλο μειονέκτημα. Κατά τα άλλα, έτσι όπω το βλέπω, μ' άρεσε. Και μ' άρεσε γιατί είναι ακριβώ το μέγεθο που έψαχνα τουλάχιστον για reader. Το θεωρώ καλή λύση. Σα ξαναλέω, το κόστο είναι αρκετά τσιμπημένο. Σίγουρα υπάρχουν μοντέλα και μεγέθη που με πολύ λιγότερα χρήματα προσφέρουν περισσότερα πράγματα όπω στήρε USB, μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη εργονομία. Είναι γρήγορο. Μόλι καταφέρετε και το σετάρετε, θα πάρει κανένα τέταρτο περίπου να το νιώσετε, να το φτιάξετε, να το ρυθμίσετε. Είναι όλα τα λεφτά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει κάποια αρνητικά. Εμένα μου το έστειλνα να το δοκιμάσω και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον GearBest για την επιλογή αυτή. Φαίνεται ότι τιμάει και σέβεται την γνώμη και την άποψή μου, οπότε για μένα σημαίνει, σημαίνει πάρα πολλά αυτό. Ε, μ' άρεσε, μ' άρεσε αν και με ζόρισα λίγο. Δηλαδή, εντάξει, σε γενικές γραμμές με το που σε ταρίστηκε και το βλέπω τώρα, μου φαίνεται μια πολύ απλή συσκευή, αλλά το θέμα είναι αυτό, το οικονομικό, σας ξαναλέω. Δείτε, τσεκάρτε τις επιλογές σας. Αν κάποιος θέλει να θέλει και καλά κάτι που να μοιάζει σε iPad και δεν θέλει να δώσει τα λεφτά για ένα iPad, είναι καλή επιλογή. Αλλά αυτό μας περιορίζει πάρα πολύ το ότι δεν παίρνει SD. Κώστας, check it now. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο unboxing, review ίσως αν και δεν έχει και τόσο τίποτα το τρελό, ίσως από τη χρήση να σας πω κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο σποντα αν μετά από καιρό είναι καλό ή όχι, με ένα και με το παραπάνω. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα ακόμη βίντεο. Γεια σας από μένα!